Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Το ταλαντό σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νύχτας και ενώ πληθαίνουν τα κέρια το φέγγος του καθολικού εσύ δεύτερη φορά προκειμένου να αναφερθούμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο πια από ότι την προηγούμενη φορά. Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά είχαμε δει τους τέσσερις Αγίους, μια συνοπτική αναφορά στους τέσσερις συγχρόνους Αγίους, τους Οσίους Πορφύριο, Παΐσιο, Ιάκωβο και Αμφιλόχιο, και πέρα από ορισμένα βιογραφικά σύντομα που είχαμε δει, είχαμε επισημάνει μερικά βασικά στοιχεία της κατά Χριστόν ζωής τους, πολιτείας τους, και από εκεί και πέρα πια ξεκίνησε μια πιο συγκεκριμένη αναφορά, όπως σήμερα που θα δούμε από τον Όσιο Πορφύριο ένα συγκεκριμένο απόσπασμα που ήδη σας μοιράζεται, κάνοντας τα λέγαμε και υπακοή στον Όσιο Γέροντα, δεδομένου ότι ο εκείνος είχε πει συγκεκριμένα αυτό το κείμενο να το γράψουνε με ωραία καλλιτεχνικά γράμματα και να του το βάλουνε μέσα στο κελί του, να το βλέπει ώστε να καθρεπτίζεται καθημερινά. Θεωρούσε ότι ήταν ένα από τα πιο δυνατά κείμενα που μπορούν τον άνθρωπο να τον βοηθούν ώστε να πορεύεται όντως ως χριστιανός, και είχε πει να το φωτοτυπήσουν ώστε κάθε προσκυνητής που θα έρχεται να το παίρνει για να το έχει και εκείνος αντιστοίχως στο σπίτι του, και επίσης να προκαλείται με αυτά τα οποία καταγράφονται εκεί για να πορεύεται κατά Χριστόν. Όπως ήδη το βλέπετε,
είναι αυτό το μικρό απόσπασμα και μάλιστα το επιβεβαίωσα και πριν από λίγο σχετικά καιρό, όταν βρέθηκα σε ένα μεγάλο νησί και εκεί μία γερόντισσα μοναχή σε ένα μοναστήρι που ήξερε δεκαετίες ολόκληρες τον Άγιο Πορφύριο και ήταν κοντά του, της έθεσα το συγκεκριμένο ερώτημα αν όντως ισχύει αυτό για το συγκεκριμένο κείμενο και λέει μετά από πίεσή μου, μου είπε ότι να σας αποκαλύψω ότι σε μένα είχε απευθυνθεί γιατί γράφω, λέει, έτσι όμορφα και γι' αυτό το λόγο το εγώ το είχα γράψει και όντως το φωτοτυπούσαμε και το δίναμε σε κάθε προσκυνητή. Είναι ένα κείμενο το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι από τον Άγιο Σημεών, τον νέον θεολόγο, και μετά καταλήγει με λόγια του ίδιου, του Αγίου Πορφυρίου. Και βέβαια αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Πορφύριος στην πραγματικότητα είναι ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τα λεγόμενα του Αγίου Σημεών και αποδίδει με τον δικό του τρόπο αυτό που είναι από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στην πρώτη καθολική του επιστολή. Δεν πρόκειται να σας ταλαιπωρήσω πολύ, δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, αλλά όμως αυτά τα οποία λέει ο Γέροντας, ο Όσιος, είναι εκείνα τα οποία και μόνον αυτά, αν λίγο προσπαθούσαμε να τα ακολουθήσουμε, θα βλέπαμε τη ζωντανή παρουσία του Θεού στη ζωή μας και θα είχαμε εντός εισαγωγικών εξασφαλίσει, θα λέγαμε, την είσοδό μας στη Βασιλεία του Θεού. Κάτι που θα το διαπιστώσετε αμέσως κι εσείς στη συνέχεια. Όλους τους πιστούς, ξεκινάμε, έχετε και το κείμενο, όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη Του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανέναν άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Και αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην το μισήσεις αυτόν, μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερος πλαχνίσου τον. Μην τυχόν δοκιμάσεις και εσύ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα που είναι από τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, από τους μεγαλύτερους Αγίους μας. Θυμηθείτε ότι είναι ο τρίτος που πήρε αυτό τον χαρακτηρισμό από την Εκκλησία μας, θεολόγος. Ο πρώτος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο άλλος είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο τρίτος είναι ο Άγιος Σημεών του 10ου μετά Χριστόν αιώνα. Και τώρα συνεχίζει αυτό το οποίο έλεγε ο Άγιος Πορφύριος και είχε πει να το γράψουν. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάεις τον αδελφό σου που τον βλέπεις, είδατε αυτό τον ιδιωματισμό κατά κάποιο τρόπο του γέροντα, πώς είναι δυνατόν να αγαπάεις τον Θεό που δεν τον βλέπεις? Και είναι η απόδοση βέβαια αυτού που πηγάζει από το Ευαγγέλιο, από την πρώτη καθολική επιστολή του Αγίου Ιωάννου, που λέει ο Άγιος Ιωάννης, εκεί στο 4ο κεφάλαιο 20 στίχος, «Ο γαρμί αγαπών των αδελφών αυτού όν εώρακε, των Θεών όν ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν». Έχουμε λοιπόν αυτό το κείμενο και θα κάνουμε μερικές επισημάσεις. Και η πρώτη επισήμαση είναι ακριβώς το ερώτημα γιατί η επιμονή του Οσίου Πορφυρίου για το συγκεκριμένο αυτό κείμενο. Τόσο που είπαμε να το έχει στο κελί του, να το βλέπει, να καθρεπτίζεται και ταυτοχρόνως αυτό επέλεξε να δίνεται σε κάθε προσκυνητή. Ο Όσιος Γέροντας
μολονότι αγράμματος, αφού είχε πάει μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού, είχε έλθει σε επαφή με πολλά κείμενα της Εκκλησίας μας, αγιογραφικά, πατερικά και λειτουργικά. Και δεν μιλάμε για άλλα και επιστημονικά που διάβαζε για ποιμαντικούς σκοπούς. Ξέρουμε, όσοι έχουμε λίγο διαβάσει για την ζωή του, ότι διάβαζε και βοτανολογία και φυτολογία και ιατρικά ακόμα κείμενα, αυτός ο θεωρούμενος αγράμματος, και όλα αυτά για ποιμαντικούς σκοπούς, γιατί ήξερε με μια γνώση που του έδινε ο Θεός τα περισσότερα πράγματα του κόσμου τούτου, αλλά ήθελε να ξέρει και την επιστημονική ορολογία για να μπορεί να τα διατυπώνει, να τα μπορεί να τα εκφράζει. Καθημερινά μελετούσε ο ίδιος από την νεανική του ηλικία που πήγε χαλόγερος, και έχουμε και φωτογραφίες που τον δείχνει εκεί με ανοιχτά βιβλία να διαβάζει, και μερικές φορές μάλιστα για να είναι απερίσπαστος κατέφευγε πάνω σε κάνα δέντρο, ώστε εκεί που είχε φτιάξει σαν μια φωλίτσα να μην τον επηρεάζει κανείς, να μην τον εμποδίζει κανείς. Ενώ κυριολεκτικά για δεκαετίες ολόκληρες εμβαπτιζόταν ψυχήτε και σώματι, κυρίως στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Είτε προσωπικά ο ίδιος, είτε όταν έχασε το φως του, ακούγοντας πνευματικά του παιδιά να του διαβάζουν, ερχόταν σε επαφή με την παρακλητική, τα μηναία, το τριώδιο, το πεντηκοστάριο, όλα τα βιβλία που ακούγονται στους ιερούς ναούς κατά την διάρκεια των ακολουθιών. Έλεγε μάλιστα σε πιστό που του είχε θέσει τον προβληματισμό του για τις θεολογικές σπουδές, ότι αν κανείς μελετά με προσοχή, ιδίως την παρακλητική της Εκκλησίας, οι οκτώ ήχος διαφορετικά, το βιβλίο εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου και είναι χωρισμένο κατά τους ήχους της Εκκλησίας μας, τους οκτώ ήχους της Εκκλησίας μας, και έχουν έναν ιδιαίτερο γλυκασμό γιατί προκαλούν τον άνθρωπο με καταπληκτικά κατανυκτικά τροπάρια σε μετάνοια. Όταν λοιπόν κανείς μελετά με προσοχή, ιδίως την παρακλητική, πολύ σύντομα θα αποκτήσει εκείνη τη θεολογική γνώση που απαιτεί σπουδή χρόνων στις θεολογικές σχολές. Όσες Πορφύριος λοιπόν είχε τελικώς μεγάλη γνώση των θεολογικών κειμένων, όπως και του ίδιου του Θεού, και από την προσωπική του σπουδή, αλλά προπάντων με το φωτισμό που δίνει ο ίδιος ο Θεός στον σχολάζοντας την θεωρία αυτού. Ό,τι σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι δυσχολάσε και γνώνε Θεόν, πρέπει να αφιερώσεις χρόνο στον Θεό και να τον γνωρίσεις. Αυτό χαρακτήριζε και την εμπειρία του μεγάλου συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Κι όμως, από όλα τα κείμενα και τα βιβλία, το απόσπασμα το συγκεκριμένο που διαβάσαμε επέλεξε ο Όσιος να το αφήσει ως παρακαταθήκη, θα λέγαμε, και διαρκή προτροπή στους χριστιανούς. Γιατί? Διότι όπως αμέσως κατανοεί ο κάθε πιστός, το κείμενο του Αγίου Σημεών αλλά και η δική του προσθήκη παραπέμπουν σε εκείνα τα λόγια του Κυρίου τα οποία συνιστούν τον πυρήνα του όλου ευαγγελικού λόγου «Αγαπάτε αλλήλους». Η κεντρική αυτή εντολή του Κυρίου δεν είναι εκείνη που συμπυκνώνει κατά μοναδικό τρόπο ό,τι ο Θεός έδωσε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ως βασική κατεύθυνση ζωής στον άνθρωπο, προκειμένου αυτός να βρίσκεται σε κοινωνία μαζί του. Η βασική εντολή ποια είναι? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύος και τον πλησίο σου ως σε Αυτόν. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος κρέμαται. Και ακόμη, το απόσπασμα αυτό παραπέμπει και στη διευκρίνηση του Κυρίου ότι ο άλλος, ο συνάνθρωπος, πέρα από το γεγονός
ότι διευρύνει του ανθρώπου την ύπαρξη, γιατί λέει ως εαυτόν, που σημαίνει κάτι το οποίο θα το δούμε και την επόμενη φορά στη συνάντησή μας μέσα από επισημάσεις και του Αγίου Πορφυρίου αλλά κυρίως του Γέροντος Σοφρονίου του Έσεξ. Ο συνάνθρωπος δεν είναι ο άλλος, δεν είναι ο ξένος, πολλό δε μάλλον δεν είναι η κόλασή μου, όπως υπόθηκε από τον άθεο υπαρξισμό, αλλά είναι ο άγνωστος εαυτός μου. Ο ίδιος ο Θεός μας λέει ότι ο συνάνθρωπος είναι ακριβώς η δική μας η επέκταση. Στον άλλον πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας, άρα το περιεχόμενο της ζωής μας. Πέρα λοιπόν από το ότι μας διευρύνει ως ανθρώπους, φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή και με έναν άλλον τρόπο της δικής του, του Θεού παρουσίας. «Εφόσον επίησατε εν ή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε». Η αγάπη επομένως αποτελεί τη σύνοψη όλων των εντολών του Θεού. Εκείνο που χωρίς αυτό δεν υφίσταται η χριστιανική πίστη. Ο ίδιος ο Κύριος δεν είπε «εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμή μαθητέ εστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Εάν έχετε αγάπη, λέει, μεταξύ σας, αυτό είναι το χαρακτηριστικό ότι είσαστε μαθητές μου. Όχι αν πλώς προσεύχεστε, προσεύχονται πανθρησκειακά οι άνθρωποι, σε όλες τις θρησκείες, το θεμένε σε ποιον Θεό προσεύχονται. Δεν είπε εάν νηστεύετε, γιατί νηστεύουν επίσης πανθρησκειακά σχεδόν οι άνθρωποι και μάλιστα ορισμένοι με έναν τέτοιο τρόπο που πραγματικά λιώνουν το σώμα τους. Ο ίδιος ο διάβολος από την άλλη παραμένει πάντοτε άσιτος, πάντοτε νηστεύων. Δεν είπε να κάνετε την άσκηση εκείνη που να μην μπορείτε να σταθείτε στα πόδια σας. Έχουμε ασκητές σε άλλες θρησκείες, σαν τον Ιδουισμό για παράδειγμα, που φτάνουν σε τέτοιες ακρότητες που ακροτηριάζουν κυριολεκτικά το σώμα τους. Μπορούν να βλέπουν διαρκώς τον ήλιο μέχρι να τυφλωθούν, θεωρώντας ότι αυτό είναι καλό. Δεν είπε λοιπόν ο Χριστός μας τέτοιο πράγμα. Εκείνο που είπε ότι χαρακτηρίζει τον μαθητή του, άρα εκείνον που είναι μαζί του, που ζει την παρουσία του, είναι ακριβώς μόνο η αγάπη. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ο νεότερος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Κύριος παραπέμπει και ακόμη πιο συγκεκριμένα στα κεφάλαιά του 14, 15, 16, 17, εκεί που έχουμε πραγματικά την πιο έτσι όμορφη παρουσία της εντολής του Χριστού, ότι αν με αγαπάτε τηρήστε τις εντολές μου, δηλαδή ο ένας να αγαπάει τον άλλον, και τότε λέει θα δείτε την αγάπη του Θεού απέναντί σας. Θα δείτε την δική μου την αγάπη να σας πλημμυρίζει. Θα δείτε πώς θα σας φανερωθώ μέσα σας. Εκεί λοιπόν παραπέμπει ο Άγιος Νικόδημος, θεωρώντας και αυτός ότι αυτό είναι ό,τι συνοψίζει το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν με επίγνωση προσέφερε στους πιστούς αυτό από το οποίο εξασφαλιζόταν, θα λέγαμε, η χριστιανικότητα κάποιου, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Δεύτερο σημείο, αυτό που λέει και που πρέπει να το δύο λίγων να το σχολιάσουμε ακόμη περισσότερο. Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα. Ο λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου που τον είχε αποδεχτεί πλήρως ο Άγιος Πορφύριος. Ο πιστός λοιπόν κατά την όραση που έχει δώσει ο Κύριος πρέπει να βλέπει τους άλλους πιστούς ως τον ίδιο τον Κύριο, το επισημάναμε και προηγουμένως. Συνεπώς όλους να τους βλέπει ως ένα. Δεν πρόκειται για διαστρέβλωση της πραγματικότητος, διότι η πραγματικότητα είναι βεβαίως αυτή που επισημαίνουν οι σωματικές μας αισθήσεις, αλλά είναι και αυτή που επισημαίνουν οι πνευματικές μας αισθήσεις. Ο άνθρωπος, αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, έχει πέρα των σωματικών αισθήσεων
και την νοεράν αίσθησιν, η οποία όμως εξαρτάται προς ενέργειά της από τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Ανάλογα με το πώς ζούμε, κατά Θεόν ή έχει, φανερώνεται αυτή η νοερή ενέργεια και διαφορετικά κρύβεται. Άνθρωπος που αγωνίζεται τον αγώνα της πίστεως, όντως βλέπει να φανερώνεται η αίσθηση αυτή, η οποία του ανοίγει τα μάτια για να θεάται ο άνθρωπος το βάθος της πραγματικότητας. Ο ίδιος ο Χριστός μας άλλωστε επανειλημμένος μιλούσε για τα επίγεια αλλά ταυτοχρόνως και για τα ουράνια, και θυμόσαστε αυτό το οποίο είχε πει στον Νικόδημο τον νυκτεριλό λεγόμενο μαθητή: «Εάν, λέει, τα επίγεια που σας λέω δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε αν σας πω τα ουράνια?» Υπάρχει λοιπόν η επίγεια πραγματικότητα, αλλά υπάρχει και ένα βάθος, μια άλλη πραγματικότητα που μπορεί κανείς να την επισημάνει με τις πνευματικές αισθήσεις. Είναι με άλλη διατύπωση η χάρη που μεταγγίζει ο Κύριος στον πιστό ή και στον απλά καλοπροαίρετο άνθρωπο μερικές φορές, η οποία του μετασκευάζει τους οφθαλμούς ώστε να επισημαίνει τις πνευματικές πραγματικότητες που αλλιώς θα παρέμεναν εσαΐ κλειστές και απρόσιτες. Για παράδειγμα, ο ίδιος ο Κύριος στους μακαρισμούς: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, θα δουν τον Θεό», λέει. Όσοι έχουν όμως καθαρή την καρδιά, με τι αισθήσεις? Η όραση με τα σωματικά μας μάτια, μα τα σωματικά μας μάτια είναι φτιαγμένα για να βλέπουν την υλική κτιστή πραγματικότητα. Με άλλα μάτια, πνευματικά μάτια, τα οποία τα δίνει ο ίδιος ο Θεός στον άνθρωπο, είπαμε, που έχει την διάθεση να ανταποκριθεί στην δική του την κλίση. Επίσης, στη γέννηση του Χριστού δεν παρουσιάζονται οι άγγελοι οι οποίοι δοξολογούν τον Θεό και είναι εκεί οι βοσκοί οι οποίοι ακούν το «δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία». Και είδατε, έρχεται η υμνολογία της Εκκλησίας μας μέσα από τον ακάθιστο ύμνο. Είδατε τι όμορφα που το λέει: «Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν». Άκουσαν, λέει, οι ποιμένες τους αγγέλους να υμνούν την έσαρκο Χριστού παρουσία. Με τι αυτιά τα άκουσαν? Με αυτά τα αυτιά τους? Όχι, με τα αυτιά που έλεγε ο Χριστός μας κάθε φορά που σχεδόν τελείωνε τον λόγο του: «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Όποιος έχει αυτά αυτιά να ακούει, ας ακούει. Τα πνευματικά αυτιά. Επίσης, ακούμε στην Εκκλησία μας και ψέλνει διαρκώς η Εκκλησία μας: «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Επομένως, όραση, άκουσμα, γεύση, όσφρηση, πέρα από τις γνωστές σωματικές αισθήσεις, μας προσφέρει η Εκκλησία μας. Ο πιστός λοιπόν βλέπει και γενικά αισθάνεται διπλά, και σωματικά και πνευματικά. Θυμηθείτε και ένα αξίωμα το οποίο πάντοτε ο Κύριος μας προέβαλε, ότι αυτός, λέει, που αναζητεί την αλήθεια, που αγαπάει την αλήθεια, αυτός και μόνο θα ακούσει την φωνή μου. «Πας ο όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής». Ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο, αλλά το θέμα είναι, είπαμε, τι αυτιά έχουμε. Αν είμαστε προσανατολισμένοι μόνο στα επίγεια, βουτυγμένοι στα πάθη μας, εκεί έχουμε μπλοκάρει τον εαυτό μας μόνο με το εγώ μας, και επομένως ό,τι και να κάνει ο Θεός, εμείς δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, γιατί έχουμε διαμορφώσει έτσι τον εαυτό μας για να μην υπάρχει η δική του η αίσθηση. «Διαπίστεως περιπατούμεν, ούδι είδους», λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ζούμε τη ζωή μας, περπατάμε τη ζωή μας, πορευόμαστε διαπίστεως, όχι με τον εξωτερικό τρόπο, με κάτι που επισημαίνουν οι εξωτερικές μας αισθήσεις. Ενώ είναι ο ίδιος ο Απόστολος που ορίζει την πίστη ακριβώς και ως όραση πραγμάτων ουβλεπομένων,
εκεί στην προς Εβραίους επιστολή ο γνωστός ορισμός του τι είναι η πίστη. Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Αυτό το οποίο ελπίζω ήδη να το ζω, να βλέπω πράγματα, να ελέγχω πράγματα τα οποία δεν βλέπονται. Και αλλού, ακόμα πιο έντονα, επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος ότι οι πιστοί ου σκοπούμεν τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Ό,τι λοιπόν επισημαίνουν οι σωματικές μας αισθήσεις δεν είναι και το άπαν της πραγματικότητας. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι, και μιλάμε για Αγίους πια, οι οποίοι όχι μόνο είχαν την όραση της πίστεως μονίμως ενεργούσα στη ζωή τους, αλλά και με έναν τρόπο τόσο ξεκάθαρο που υπερεύαινε, θα λέγαμε, την θόλωση και την ενιγματικότητα που προκαλεί η σαρκικότητα του ανθρώπου. Γιατί όντως μιλάμε για την πίστη πια σαν δυνατότητα όρασης του Θεού, αλλά με έναν ενιγματικό τρόπο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι άρτη βλέπομεν διεσόπτρου εν ενίγματι. Τώρα βλέπουμε μέσα από την πίστη, βλέπουμε τον Θεό, ακούμε τον Θεό, γευόμαστε τον Θεό, αλλά ενιγματικά και λίγο θολά. Κι όμως υπάρχουν Άγιοι που τα βλέπαν ακόμη πιο καθαρά την πραγματικότητα, την μετά από την ζωή αυτή, τότε που θα βλέπουμε το Θεό μας πρόσωπο προς πρόσωπο. Υπήρχαν άνθρωποι, Άγιοι, που σε ένα βαθμό το είχαν καταφέρει ήδη από τη ζωή αυτή. Και να θυμίσουμε εν προκειμένου πάλι έναν Άγιο της εποχής μας που αναφερθήκαμε την περασμένη φορά, τον Όσιο Γέροντα της Ευβοίας, τον Τσαλίκη, ο οποίος απεκάλυψε κάποια στιγμή σε ένα πνευματικό του τέκνο, νυν Μητροπολίτη, ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να λάβει τον μισθό της πίστεως, διότι ο Θεός του δίνει την δυνατότητα να βλέπει με μεγάλη ενάργεια, με μεγάλη καθαρότητα το τι συμβαίνει στις καρδιές των ανθρώπων, χωρίς να χρειάζεται η λειτουργία της απλής όρασης της πίστεως. Όποιος πάλι έχει λίγο διαβάσει για τον Άγιο Ιάκωβο, και υπάρχουν άνθρωποι που τον είχαν συναντήσει, και εγώ τον είχα συναντήσει και σε ένα βαθμό είχα επισημάνει ορισμένα από αυτά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα βιβλία. Ο ίδιος έλεγε ότι τους ανθρώπους τους έβλεπε στο βάθος τους, στις ψυχής τους, στην κατάσταση που ήταν, και μερικές φορές δίσταζε όταν ιδιαιτέρως ερχόταν η ώρα να κοινωνήσει τους ανθρώπους, δίστασε να υψώσει το βλέμμα του να τους κοιτάξει, γιατί έβλεπε ότι πολλοί από αυτούς που έρχονταν δεν έπρεπε να κοινωνήσουν. Τους έβλεπε μαύρους, σκοτεινιασμένους, ενώ άλλους τους έβλεπε φωτεινούς, γιατί ζούσαν εν μετανία. Και μάλιστα ορισμένους τους έβλεπε και με μορφή ζώων, ανάλογα με τα πάθη τα οποία είχαν. Κοιτάξτε επομένως, Άγιος άνθρωπος, της εποχής μας άνθρωπος, που λειτουργούσε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, και να πω και το εξής. Ξέρετε ότι πολλοί έχουν προτείνει, και υψηλά ιστάμενοι, νομίζω και ο ίδιος ο Πατριάρχης, ότι πρέπει να τον χαρακτηρίζουμε ως τον Άγιο Ιάκωβο τον μεσυγχωρείτε, διότι διαρκώς έλεγε στο παραμικρό, με συγχωρείτε. Έλεγε κάτι, με συγχωρείτε. Τόσο που αυτός ο νυν Μητροπολίτης, τότε φοιτητής που ήταν κοντά του, τον είχε ρωτήσει, μα γιατί λέτε πάντοτε με συγχωρείτε. Νόμιζε ότι ήταν κάτι ψυχολογικό, ας πούμε, μια συνήθεια που είχε παγιωθεί στον Άγιο. Και απάντησε και του είπε, το με συγχωρείτε αναφέρεται, λέει, στον λογισμό σας. Να λέει, τώρα μιλάμε εμείς και βλέπεις, λέει, εκείνον και δείχνει κάποιον. Αυτός, λέει, μέσα του, λέει, κοίταξε, αυτός το παίζει Άγιος. Και έτσι, λέει, με βλέπει και αμαρτάνει, και γι' αυτό δίνω απάντηση στον λογισμό του, που νομίζει ότι κοροϊδεύω. Όπως και σε σένα, λέει, δίνω απάντηση. Λέω, με συγχωρείτε και σε σέναν, διότι εσύ με θεωρείς Άγιο που εγώ δεν είμαι. Θυμηθείτε αυτό πάλι που λέγαμε την προηγουμένη φορά για την ταπείνωσή του, που έλεγε ότι εγώ είμαι ένα μουρλόπραγμα, ότι εγώ βρωμίζω και τον αέρα που αναπνέω. Γι' αυτό, λέει,
πρώτα ξεκινάμε από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, για να πούμε έπειτα ότι προχωράμε και στην αγάπη μας προς τον Θεό. Οπότε λοιπόν μετράμε την αγάπη μας προς τον Θεό, όχι από τα λόγια που λέμε για Αυτόν, όχι πιθανόν από τις προσευχές που Του απευθύνουμε, και από αυτό βεβαίως, αλλά πρωτίστως από το ποσόν και το ποιόν της αγάπης μας προς τον συνάνθρωπό μας. Είναι η αγάπη μας αυτή κατά τον Όσιο Γέροντα, Πορφύριο, η προετοιμασία μας για να αγαπήσουμε περισσότερο τον Θεό, αυτό το οποίο επισημαίνει στο κείμενο. Σαν να λέγαμε είναι το εφαλτήριο που πατάει κανείς για να εκτοξευτεί ψηλά. Πατάς και πετάς. Το ίδιο και με τον Θεό. Αγαπάς τον συνάνθρωπό σου και οδηγείσαι προς τον Θεό. Αρχίζεις και αγαπάς τον Θεό. Ατόφιος, αγιογραφικός λόγος, χωρίς περιστροφές. Το πεντόσταγμα που λένε της χριστιανικής ζωής. Ο Όσιος Πορφύριος ζούσε τη διπλή αυτή αγάπη, από αυτήν αγίασε, αυτήν μας υπενθυμίζει, αυτήν και μας προσφέρει. Μακάρι έστω και δύο λίγων να την ζούμε κι εμείς καθημερινά. Σας ευχαριστώ. Σε τούτο δω το βράχο όπου δεν έχεις ένα δάκρυ καρδιά σου. Kita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours Revive have made an offer to Kita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Kita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Gita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Gita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.